χαιρετισμό στους τηλεθεατές σας σε όλη την Ελλάδα που σας παρακολουθούν. Εκ μέρους του Σωματείου που εκπροσωπώ των επαγγελματιών ψαράδων του Δήμου Έδιψου και εκ μέρους των όμορων συλλόγων όπως είναι ο Άγιος Γεώργιος Λιχάδας που παραβρίσκεται εδώ και ο Σύλλογος της Λίμνης. Γνωρίζετε ότι στη Βόρεια Εύβοια έχουμε από τα πιο νόστιμα ψάρια, λιγοστά βέβαια, όσο πάνε λιγοστεύουν. Τι λιγοστά, καλέ, βουτήξαμε και τα πιάναμε με τα χέρια. Άκου λιγοστά. Αυτό έγινε για την εκπομπή σας, αλλά σιγά σιγά λιγοστεύουν λόγω της υπεραλίευσης δηλαδή, που γίνεται. Δηλαδή τώρα οι τηλεθεατές τι μάθανε? Ότι το στήσαμε. Όχι, δεν όχι, το στήσαμε. Μου, όχι, όχι. Δεν έγινε αυτό. Ήτανε ψαρεμένα σήμερα το πρωί. Άλλωστε τα δείχνει και η εκπομπή σας. Έχουμε τα πιο νόστιμα ψάρια. Επίσης και την πιο ωραία καραβίδα που βγαίνει στην Ελλάδα. Είναι γνωστό. Φεύγει για όλους τους προορισμούς της Ελλάδος. Κυρίως στην Αθήνα. Έχουμε ψάρια, από ό,τι βλέπετε μπροστά σας έχουμε φτιάξει μια ωραία σούπα. Έχουμε χταπόδια κρασάτο και... Ένα χταπόδι είναι αυτό, πω, ένα τεράστιο. Και αυτό ένα ήταν το τεμαχισμένο. Ωραία. Ένα μέτριο μέγεθος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Αυτό το χταπόδι ψιλομαγαλούτσικο είναι. Ένα μέτριο. Μέτριο είναι αυτό. Και ύστερα λέει δεν έχει ψάρια εδώ. Δεν μου λες ποια είναι η καραβίδα εδώ. Για τράβα, να δω άμα ξέρεις. Δεν δαγκώνει. Λοιπόν, πάμε σε εσάς, κυρία Δάφνη μου. Καλώς τι έτοιμα με τον Γρηγόρη, μαγειρέψατε. Με και μη χειρότερα, να μην σας τύχει άλλο κακό. Μαγειρέψω με τον κύριο Τάκη. Πείτε ότι ήσασταν και ένας καλός και, καλός και ο κακός μαζί. Είχαμε και τον κύριο Γρηγόρη, φυσικά. τον είχατε και βέβαια. Φτιάξαμε την κακαβιά, την παραδοσιακή κακαβιά. Ναι. Το χταπόδι το κρασάτου. Α, όλα τα φτιάξατε. Δεν αφήσατε τίποτα. Χταπόδι κρασάτου και την κακαβιά με διάφορα ψάρια, μεγάλη ποικιλία ψαριών και την καραβίδα που κάνει πιο νόστιμη την κακαβιά. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν δούμε το βίντεο, αλήθεια μου είπατε πριν. Ναι, ναι, αλήθεια, αλλά εσείς δεν κάνει να φάτε. Δεν το έχετε ανάγκη. Ναι. Αλλά μου είπε το παιδί εκεί ότι έχετε χοληστερίνη. Και αυτά δεν κάνει. Ποιος το είπε, εκείνος εκεί. Ο Μαρτυριάδης, Ότι έχω εγώ χοληστερίνη, ναι, ναι. Φαίνομαι να έχω χοληστερίνη. Τα βατάγια τον εαυτό του φαίνεται και μου παίρνει αυτός πρώτο πλάνο. Έχει πολλά προβλήματα. Έχει, πρέπει. Έχει, μόλις τελειώσει η εκπομπή θα το στείλουμε να τα λύσει. Να τα λύσει. Γίνονται, γίνονται. Αν δεν γίνονται στην Εδιψό για μπάνια. Στην Εδιψό, άμπρα. Πολύ καλό, πολύ καλό. Σας ευχαριστώ. Τι δεν κάνει... Καλή κάμερα. Αλλιώς δεν μετραπάει καλή κάμερα από αυτός ο λαγός. Εσείς τι λέτε. Συμφωνεί και η κυρία. Συμφωνώ. Ούτε χοληστερίνη ούτε τίποτα. Αφήστε τους. Λοιπόν, πού πάω. Πάμε να δούμε πώς μαγειρέψανε την κακαβιά. Και μετά γυρνάμε πίσω πάλι. Σκορπίνες, κεφαλόπουλα. Από ό,τι φαίνεται αυτά είναι για τα καβιά, ε. Ναι, για τα καβιά. Πού ήμασταν, μέσα, πολύ ανοιχτά. Μέσα. 140 οριές βάθος. Κάθε πότε πηγαίνουμε. Κάθε μέρα πάμε. Πώς πάει εδώ από ψάρια, έχουμε μέσα. Ψάρια. Ναι. Λίγα ψάρια φέτος. Καλώς τα παιδιά, καλώς τα παιδιά, σας περιμέναμε. Καλά, παιδιά, λείπει είναι όλα κομπλέ. Ξεκινάμε, παιδιά. Όλα κομπλέ. Άσε και καθαρίστε τα. Μικρούν και κάτι πιάσατε τίποτα. Ό,τι βλέπετε. Πετρόψατε. Έλα, τελειώνω εγώ. Γρήγορα λίγο. Από αυτά τα 20 χρόνια, ποια είναι η ωραιότερη εμπειρία ψαριάς? Ανάλογα τις εποχές, ανάλογα
Ναι, υπήρχε περίοδο που πήγαμε μέσα και γεμίσαμε όλο το καΐκι, ας πούμε. Υπήρχε περίοδο. Εντάξει, ξέρω ότι θυμίζεστε για τα ψέματα εσείς ψαράδες, αλλά πες μου πραγματικότητα. Ναι, υπήρχε περίοδο που είχαμε αρκετά ψάρια. Δηλαδή, ποικιλία ψαριών, μπαταλιάρι. Το μεγαλύτερο που πιάσαμε. Το μεγαλύτερο 58 κιλά την πράσκα. Ποιο είναι αυτό. Αυτό τι τρώγεται όμως, μόνο για σούπα είναι. Μόνο για σούπα και ουρά τη γανιτή και ψητή. Αυτά τώρα τα καθαρίζουμε και μετά πάμε για να. Τα καθαρίζουμε, τα πλένουμε και πάμε για την κακαβιά. Λένε ότι το μυστικό σε ένα ψάρι είναι και το καθάρισμα, είναι αλήθεια. Το καθάρισμα, το καλό καθάρισμα. Αυτό εννοώ. Το καλό καθάρισμα. Να φύγουν τα σπάραχνα, τα εντόστια. Το σηκώτι από ορισμένα ψάρια τρώγεται. Αυτό τι είναι αυτό. Γαριφαλιά είναι αυτό. Σκορπίνα. Αυτό τώρα τι, η σκορπίνα είναι αυτή που τσιμπάει όλα. Ναι. Εδώ τα αγκάθια. Τι είναι αυτή, είναι για σούπα όμως. Για σούπα, μόνο βράσο. Άμα σε χτυπήσει λιγάκι μπορεί να πονέσει εδώ πέρα. Μόνο για βράσο. Αυτό είναι. Πρισμένο από δράκια να είναι. Από δράκια. Το δράκια. Ενώ αυτό γίνεται. Πρισμένο είναι τώρα μια εβδομάδα. Μάλιστα. Τι είπε σε Δάφνη. Αυτό γίνεται και ψητό. Και πλακί και λαδορίγανη. Δεν είναι μόνο για βραστό που του λένε. Πάντως συνεχίζει ακόμη να αντέχει θάλασσα, να βγαίνει δηλαδή το μεροκάμα. Όχι όπως πριν. Όχι όπως πριν. Έχει λίγο στέψει πάρα πολύ. Πολλά εργαλεία. Εμείς είμαστε μικροί. Εσείς σαν σύλλογος ψαράδων και έτσι που έχετε αυτά τα μικρά τα εργαλεία, πόσοι είστε πολλοί? Είμαστε γύρω στα 150 μέλη. 150 μέλη. Φημίζεται δηλαδή η περιοχή εδώ για τους ψαράδες και για το ψάρι, έτσι δεν είναι? Και για την νοστιμιά του. Ο Βόλιος Ευωϊκός έχει τα νοστιμότερα ψάρια. Γιατί έχει τα ρεύματα, είναι πιο πολλά τα ρεύματα Βόλιος Ευωϊκός και έχει αλάτι περισσότερο. Είναι το αλάτι που τον νοστιμίζει. Μάλιστα. Ο κόσμος που έρχεται εδώ γνωρίζει ότι έχει πολύ καλό ψάρι η περιοχή. Ναι. Το γνωρίζει αυτή, γιατί έρχονται πολλά χρόνια. Είναι πελάτες πάνω από 10 χρόνια που τους γνωρίζουμε εμείς. Και πάντα προτιμούν, ας πούμε, να έρχονται να παίρνουν από τα καΐκια. Το πρωί που βγαίνουμε από με τα δίχτυα έξω, έρχονται και ψωνίζουν. Δηλαδή, σας περιμένουν την ώρα ναι. Ρωτάνε για την προηγούμενη τι ώρα θα βγούμε, τι ψάρια περίπου θα έχουμε και αυτά και έρχονται και ψωνίζουν. Να ρωτήσω κάτι, αυτή η κρίση έχει επηρεάσει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν ψάρι? Πρώτα απ' όλα ερχόταν κάποιος και να έλεγε βάλ' τα μου όλα. Ναι, τώρα, έχει επηρεάσει. Ναι, πολύ, επηρεάσει. Πάρα πολύ. Δηλαδή το ψάχνουνε, βάλε μου ένα, πόσο κάνει, ποιο είναι, αν έχεις κάποιο πιο φθηνό. Είναι επιφυλακτικός ο κόσμος, είναι όλος. Δεν είναι όπως ήταν παλιά, ας πούμε, ερχόταν η καραβίδα, βάλε μου ένα κιλό καραβίδα φερρυπίνη, βάλε μου μια δύο κιλά μπακαλιάρι. Τώρα θα πάρουν μισό κιλό ψάρια. Ένα ψάρι. Ήσαστε για δύο άτομα. Κινδύνευσες ποτέ να είσαι. Τα ξαφνικά τα μπουρίνια τα οποία να τα προβλέψεις. Είναι ξαφνικό. Αλλά είναι μπουρίνια αυτά. Εκεί που ξεκινάς να φύγεις, σε πιάνει, κατάλαβες. Λένε ότι εσείς και οι κυνηγοί είστε οι μεγαλύτεροι ψεύτες. Ποιος όμως από τους δύο διεκδικεί τα πρωτεία? Κυνηγοί. Εσείς είστε λιγότεροι ψεύτες. Εμείς λιγότεροι. Οι αμέσως από κάτω κλίμα. Κοιτάξτε, τα δικά μας δεν κρύβονται και πολύ, γιατί θα τα δει ο κόσμος να τα βγάλουμε έξω. Σωστό. Εσείς εδώ μεταξύ, πολλές φορές όταν πιάνε τα ψάρια και μέσα με το τσιπουράκι έχετε τα σύνεργα, τα πάντα, τα απαραίτητα, έτσι δεν είναι? Όλα, το φορατσό μας, το παραγάκι μας, όλα. Οργανωμένοι, το πρωί φεύγουμε οργανωμένοι. Είναι η ζωή σας, δηλαδή. Όλη τη μέρα είσαι στο παιδί. Όλη τη μέρα. Α, το αγαπάτε αυτό που κάνετε όμως. Εάν δεν την αγαπάς σε ηρεμή, θάλασσα σε ηρεμή, τελείωσε. Αν δεν την αγαπάς τη δουλειά, και την αγαπάς και εκεί πέρα. Δεν μπορείς να την κάνεις. Δεν μπορείς να φύγεις από το σπίτι στις 5 το πρωί και να γυρίσεις στις 10, στις 11. Δείχτη 70 οργίες, δηλαδή 150 μέτρα, έβγαζε 100 κιλά μελανούρια, 100 κιλά βόπες. Άρα λοιπόν, μεταγιαστικά με αυτό που πάμε, μετά από 10 χρόνια τι θα γίνει? Τίποτα. Θα καταστραφεί την επαγγελματικότητα. Τέλος πάντων, επειδή όμως η φτώχεια θέλει καλοπέραση, πάμε για την κακαβιά μας. Πάμε για την κακαβιά μας. Καθαρίσει τα υλικά για την κακαβιά, τα κόβουμε σε κομματάκια. Τα έχω καθαρίσει, Είναι καθαρισμένα, πλημμένα, έτοιμα.
Μία... Ξεκινάω, εγώ βάζω... Βάζεις... Σοφία. Και το βάζουμε πρώτα. Έλα, κολοκυθάκια. Έχει άλλο κολοκυθάκι, γιατί βάζω τα κολοκυθάκια τώρα. Κολοκυθάκια, όχι δεν έχει, βάζουμε τα καρότα. Θα βράσουν λίγο τα υλικά και μετά θα βάλουμε το ψαράκι. Έλα. Άσε τις πατάτες τελευταίες. Ναι. Βάλουμε λίγο λαδάκι. Έχει λαδάκι μέσα. Λίγο αλατάκι. Η κακαβιά είναι καθ' αυτού ένα ψαράδικο φαγητό. Το πιο παλιά, οι παλιοί παππούδες μας που πηγαίναν γυαλό, δεν είχαν τότε ούτε κατσαρόλους, ούτε αυτά, βγάζαν τενεκέδες και βγάζαν μεγάλη ποικιλία ψαριών τότε επειδή είχε πάρα πολύ ψάρι και τα κάναν έξω στην άμμο. Καθιερώθηκε και σε εμάς βέβαια. Είναι πάρα πολύ νόστιμη και για να γίνει νοστιμότερη πρέπει να έχει μεγάλη ποικιλία ψαριών. Διάφορα ψάρια. Καραβίδες, σκορπίνες, λαβράκι, σαλούβαρδα, πισκανδρίτσα. Μπορούμε να βάλουμε και άλλα είδη ψαριών. Όσο περισσότερα είδη ψαριών, τόσο καλύτερη η κακαβιά. Και η κακαβιά θέλει φλόγα, δυνατή φωτιά, να βράσει γρήγορα για να γίνει να χυλώσει. Έχουμε βάλει μέσα το νεράκι, κολοκυθάκια, σέλινο, κρεμμυδάκι, καρότα, το λαδάκι, το αλατάκι φυσικά. Θα πάρουν αυτά μία βράση. Θα ρίξουμε μετά και την πατάτα. Σε λίγο, επειδή τα ψάρια θέλουν πιο λίγο βράσιμο, θα τα βάλουμε στο τέλος. Οπότε θα πάρουν 2-3 βράσεις δυνατές. Στίβουμε και το λεμονάκι τελευταία και σβήνουμε τη φωτιά. Και είναι έτοιμη η κακαβιά. Παλιά η κακαβιά ήταν μόνο με κρεμμύδι και πατάτα. Αλλά φυσικά και αυτό εξελίχθηκε τώρα. Βάζουμε και σελινάκι, καρότο και διάφορα άλλα. Βάζουμε και τις πατάτες. Και περιμένουμε μία βράση ακόμα και βάζουμε για 5-10 λεπτά τα ψάρια. Και ρίχνουμε και στο τέλος το λεμόνι. Βάζουμε κάτω το σκληρότερο ψάρι, γιατί θέλει περισσότερο βράσιμο. Και από πάνω βάζουμε τα αυτά που είναι πιο ευαίσθητα, θέλουν λιγότερο βράσιμο. Αφού έχουμε βάλει και τα ψαράκια μέσα στο νεράκι, σε 10 λεπτά είναι έτοιμα. Για να γίνει όμως ακόμα πιο νόστιμη η κακαβιά, βάζουμε και λίγες καραβίδες. Νοστιμίζουν περισσότερο την κακαβιά. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπέροχη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε εκ μέρους της διοίκησης του ξενοδοχείου και του προσωπικού για την επίσκεψή σας εδώ στην Εδιψώ. Είπα και νωρίτερα ότι είναι το πιο παλιό ξενοδοχείο. Ναι. Το Θέρμες Σύλλα είναι ένα κτίριο το οποίο στεγάζεται σε νεοκλασικό... Είναι μάλλον το ξενοδοχείο το οποίο στεγάζεται σε νεοκλασικό κτίριο, το οποίο χρονολογείται από το 1897. Μεταξύ το διαστήματος 1996 και 1999 ήταν η εποχή την οποία αναπαλαιώθηκε πλήρως και τότε κατασκευάστηκαν και τα δύο νέα κτίρια. 1996-1999, όπου αναπαλαιώθηκε πλήρως και κατασκευάστηκαν και οι δύο πτέρυγες, η μία η κτηριακή για το ξενοδοχείο και το κτίριο του ΣΠΑ. Τώρα, γιατί αυτό το κτίριο είναι πόλος έλξης και όποιος έρχεται θέλει να το δει, είναι τόσο ιδιαίτερο, έχει μπει κόσμος και κοσμάκης μέσα, διάσημοι και άσημοι. Η εταιρεία... Τι το ιδιαίτερο έχει. Η εταιρεία επένδυσε πάρα πολύ στο άριστη ποιότητα ιαματικό νερό που έχει και με σύγχρονες τεχνολογίες που αφορούν την ιαματική λουτροθεραπεία, κατάφερε να προσελκύσει πολύ κόσμο, τόσο νέο και φυσικά και πιο ηλικιωμένους. Απευθύνεται λοιπόν σε όλες τις ηλικίες, για το λόγο ότι το ιαματικό νερό δεν είναι μόνο για θεραπευτικό σκοπό, αλλά και για χαλάρωση και ευεξία. Θα πρέπει να πω ότι έχετε και πολύ καλή, ας το πούμε, φροντίδα προς τον κόσμο, έτσι. Φυσικά. Δηλαδή, ότι χρειαστεί κανείς, το βρίσκει πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα. Να πω ότι το Θέρμες Σύλλα διαθέτει δύο ιαματικές πισίνες. Α, ναι, σωστά. Την εξωτερική, η οποία έχει ιαματικό και θαλασσινό νερό. Μισό-μισό, 50-50. Και την εσωτερική, η οποία έχει ιαματικό νερό εξ ολοκλήρου. Που, όπως μας είπαν και όλα, στην εξωτερική μπορεί να μπει και ένα παιδάκι γύρω στα 5-10 λεπτά. Ακριβώς. Αλλά στην εσωτερική με τίποτα. Όχι, απαγορεύεται για τα παιδάκια λόγω του ιαματικού. Μασάζ, πα και ούτω καθεξής, κυρίες και κύριοι, για να ξέρετε.
Να τελειώσω λίγο και να πω ότι το Θέρμεσίλα Spa συνεχώς βραβεύεται κάθε χρόνο τόσο από το Conte Nast Traveler της Ελλάδος και το Φιλοξένια της Ελλάδος, όσο συγκαταλέγεται και στα 10 καλύτερα thermal spa στον κόσμο. Και τώρα θα πάρετε και ένα βαλκανικό βραβείο, πρώτο? Νομίζω το πρώτο, αλλά σε αυτά καλύτερη κυρία Βασοπούλου θα έπρεπε να είναι εδώ να το αναφέρει, δεν το γνωρίζω. Μου είπανε ακριβώς. Το πρώτο, σας το εύχομαι να είναι το πρώτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχομαι σε εσάς. Εσείς έχετε εστιατόριο. Έχουμε ψητοπολείο. Ψητοπολείο. Για σας που έχετε 16 χρόνια. Είμαστε εδώ, στον τόπο μας. Πού, από εδώ, από στο λιμάνι, απέναντι από το λιμαναρχείο. Α, εδώ είμαστε. Λοιπόν, όλοι οι επαγγελματίες σε διψού κάνουν προσπάθειες, έχουν καλές τιμές, καλά μαγαζιά, καλή εξυπηρέτηση, να έρθει ο κόσμος να επισκεφτεί την Εδιψό. Ο νέος κόσμος, θέλουμε και νέο κόσμο. Εμείς οι νέοι. Είχα νέους, πες μου λίγο. Είναι η εντύπωσή μου, είχα ξανά. Όχι, έχει φέτος βλέπουμε περισσότερο. Πριν από 7 χρόνια. Μπράβο, πριν από 7 χρόνια είχε κυρίως ηλικιωμένους, βέβαια είχε πιο πολύ κόσμο. Εντάξει, αλλά τώρα φέτος. Τώρα όμως βλέπω νεότερους. Ναι, έχει πολύ και νέο κόσμο. Ναι, και Σαββατοκύριακα και για τις οικογένειες, για τα παιδάκια. Θέλουμε νέο κόσμο να κάνουν τα σπά τους. Αυτό θέλουμε εμείς. Ναι. Έχει πόσο κόσμο εδώ πάνω κάτω, έτσι. Το χειμώνα, ας πούμε, γύρω στα 2.500 άτομα. Το καλοκαίρι πόσοι γίνεστε? Γύρω 50.000, 40.000, έχει κόσμο, μπόλικο. Από 2.500, 50.000. Τι λέτε, βρε παιδιά? Γίνεται, είναι μπόλικος ο κόσμος. Είναι η πρώτη Λουτρόπολη στην Ελλάδα και ναι. Πρέπει να την κρατήσουμε πρώτη. Ναι. Αυτό θέλουμε εμείς. Και να τις δώσετε και ακόμη μεγαλύτερη, έτσι, έμφαση. Θα τις δώσουμε και τις δίνουμε, ναι, πάντα. Ωραία. Ευχαριστούμε σας πάρα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να πάμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Βασιλικός, ο Διός μας κι ο Βασιλικός και το Μακεδονίσι παν τα ματάκια μου βρίσι. Ωραία αυτά, καλέ να αυτά, μ' αποκοιμήσανε. Ωραία αυτά, μ' αποκοιμήσανε και μου φυγεί αγάπη μέσα από το κρεβάτι. Ωρε περνώ, καλέ περνώ, τα ορισκούζοντας. Περνώ τα ορισκούζοντας και τα βουνά ρωτώντας, και τα βουνά ρωτώντας. Καλέ σαν πήγα και την ύβρικα. Σαν πήγα και την ύβρικα στον αργαλιό να υφαίνει, της κραίνω δε μου κραίνει. Καλέ κρίνε, μ' αγάπη κρίνε μου. Κρίνε, μ' αγάπη μ' κρίνε μου, δυο λόγια πείστε μένα και μη γελάς με μένα.
Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι έχουμε ετοιμάσει εδώ. Να ξεκινήσω με εσάς. Ευχαριστώ. Έχω φτιάξει πίτα γλυκιά με φρέσκια μυτζήθρα. Είναι κάτι πρωτότυπο. Και από πού είστε? Από εδώ. Από εδώ είστε. Από εδώ. Το έφτιαξε η γιαγιά μου. Μπάρμπι, Μπάρμπι με λέει. Είστε Μπάρμπι. Είμαι Μπάρμπι, μ' άρεσε αυτό. Το καινούριο. Είμαι. Είστε φασιονίστος. Δηλαδή. Είστε, ασχολείστε με τη μόδα. Κάνετε... δεν το ήξερα, παιδιά. Συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατήστε. Ευχαριστώ. Εγώ, όπως σας είπα, είμαι η αντιπρόεδρος. Έχω φτιάξει ένα ραβανί που είναι στην άκρη της γωνίας. Ωραία, δεν πειράζει. Παραδοσιακό. Να είστε καλά. Γεια σου, λοιπόν. Μάρνη και από κοντά. Χαρήκαμε που είσαστε. Μπάρμπι, το καινούριο. Α, Μπάρμπι. Όχι, αστείευουμε. Λοιπόν, έχω φτιάξει κολοκυθάκια γεμιστά, τα οποία είναι παραδοσιακό φαγητό, γιατί εδώ το βγάζει ο τόπος. Και με τέτοια ζέστη, και με τέτοια ζέστη το τραβάει η ψυχή σου. Αν το φας, στη θάλασσα κατευθείαν. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε και καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε που ήρθατε στη Ρηδιψώ, σε αυτόν τον ωραίο τόπο. Εγώ είμαι μέλος του Συλλόγου Γυναικών, γνωριστήκαμε και χθες το βράδυ. Και έχω φτιάξει ρεβίθια πλακή και κορφάδες. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλώς σας βρήκαμε. Χαρήκαμε που ήρθατε. Κάνετε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Εγώ κατάγομαι από ένα ορεινό χωριό, εδώ κοντά μας, και έχω κάνει το παραδοσιακό μανούρι, το οποίο το κάνανε στο χωριό μας, και το μπουρέκι, το οποίο το κάνανε την πρωτομαγιά, το λέγανε πιπεριά. Δηλαδή δίνανε μια κοπέλα. Αφήστε το μικρόφωνο σε μένα. Δίνανε μια κοπέλα με πιπερφύλλα και πηγαίνανε στις γυναίκες της γειτονιάς και μαζεύανε γάλα, αυγά και τυρί και κάνανε το μπουρέκι. Μάλιστα. Είναι παραδοσιακό. Και αυτό είναι ένα φαγητό του Μπεκρί, λέγεται, και αυτό... Το Μπεκρί με ζέ, το έχουμε και εμείς στη Θεσσαλονίκη, βέβαια. Αυτό. Για να μην σας πω όλα τα έχουμε. Αχ, συγγνώμη. Εδώ μας είπαν ότι έχετε καλύτερα... Θα το δοκιμάσω όμως, θα το δοκιμάσω. Γεια σας, καλώς ορίσατε στην Ρηδιψώ. Εγώ και η συμπεθέρα πίσω φτιάξαμε εδώ το καταΐφι, την πίτα την παραδοσιακή, με χειροποίητο το φύλλο. Και το παστίτσιο. Αυτά. Ωραία. Καλές εκπομπές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κυρία Μάρνη. Κυρία Μαρνά εγώ, αλλά στο επίθετο. Μαρνά είναι το επώνυμο. Ναι, ναι. Κοντά είμαστε. Ναι, κοντά. Να σας παρουσιάσω το φαγητό το οποίο έχω φτιάξει. Είναι αγριογούρουνο στιφάδο. Η καρυδόπιτα, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία βάση για το παγωτό μαστίχα. Και το κέικ, το οποίο συνήθως το φτιάχνουμε ως φανουρόπιτα. Μια και μου δίνετε το βήμα αυτό, να πω ότι στην ιστοσελίδα.com μπορείτε να δείτε το λαογραφικό. Ιστιαία.com, εάν κοιτάξετε, θα δείτε το λαογραφικό μουσείο το οποίο έχουμε δημιουργήσει. Και προτείνω σε όλους τους λοόμενους να έρθουν να δουν το λαογραφικό μουσείο, εάν είναι λάτρες του αντικειμένου, του παλαιού αντικειμένου. Και η είσοδος είναι δωρεάν. Με χαρά λοιπόν να τους δεχτώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στην κυρία. Εγώ με την κυρία είμαι, είναι λίγο πιο ψηλά. Πάρα πολύ εξαίρετη κυρία, έχει δημιουργήσει πολύ ωραία πράγματα και είναι καλό να το δούνε όλοι αυτό το πράγμα. Ωραία. Λοιπόν, εγώ είμαι Πόντια, η ναι. οποία παραθερίζω στον Αγιόκαμπο, έχω κάνει πασταφλόρα και πυροσκή με τυρί και με πατάτα. Πάρα πολύ ωραία. Και συγχαρητήρια για όλα. Ευχαριστούμε. Εγώ καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Περιμέναμε με αγάπη πολύ. Αυτό το διαπίστωσα με το πάτησα το πόδι μου. Ναι, πολύ αγάπη. Τρομερό πράγμα. Σας εντυπωσιάστηκα. Είσαστε άνθρωπος. Το κόκκινο χαλί έλειπε. Ναι, 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 πράγμα. Τι να πω, μπράβο. Εγώ έκανα ρεβίθια, κολοκυθοκορφάδες. Πορτοκαλόπαστο. Είμαστε 100 χρόνια επαγγελματίες στην Ρηδιψώ. Από τον πεθερό μου, τον άντρα μου και τώρα είναι ο γιος μου. Πολύ ωραία. Και την μπουγάτσα την κάνω κι εγώ. Άντε πάλι μπουγάτσα, δεν θα την γιατί γλιτώσω. Την πήρα από σεραία πελάτησα, μου είπε η Κατερίνα μου είσαι μακριά. Ναι. Και μου την έδωσε και είναι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει λοιπόν. Λοιπόν, και θα σου πω και για τα μπάνια τα ζεστά. Γιατί είχαμε στα Πλατάνια μπάνια, ο πατέρας μου. Τα μπάνια κάνουν και παιδιά. Ναι. Πλήσεις όταν κάνει η κυρία, κάνουν παιδιά. Εγώ είχα δει πάρα πολλά. Ναι. Και για το μπαίνανε έτσιμα, μέσα και βγαίνανε με κοιλιά. Όχι, όχι. Α, κάνανε, έπρεπε να κάνουν και κάτι ενδιάμεσα. Όχι, κάνανε. Κλείζω.
Τι κάνανε? Α, δεν πιστεύω να το ακούσαν τηλεθεατές. Πλήσεις κάνανε. Λοιπόν, και για το έξιμα, πολύ καλό. Α, εντάξει. Ο διψός αξίζει πολλά λεπτά. Εντάξει. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Έφτιαξα την τυρόπιτα. Ναι. Έκανα τις δίπλες, έφτιαξα τα ψωμιά και τα σουτζουκάκια τα έφτιαξε η συμπεθέρα μου. Πολύ ωραία, σας τα Σμυρνέικα. Πάρα πολύ. Και εμείς σε ευχαριστούμε. Είναι πιο μπροστά μια κυρία. Α, εσείς, γεια σας. Και εγώ έχω 25 χρόνια εδώ, έχω διαμερίσματα, είμαι από την Ιστιαία και έφτιαξα λίγα τυροπιτάκια. Τα τυροπιτάκια. Καλώς ήρθατε. Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας καλωσορίζουμε. Να είστε καλά και εσείς και το συνεργείο ολόκληρο για αυτό που κάνετε. Λίγο θα παρουσιάσω το πρόσφορο που είναι φτιαγμένο από προζύμι από το λουλουδάκι του Σταυρού 14 Σεπτέμβρη. Το έχει φτιάξει μου η φίλη Ελένη Παπαδημητρίου, είναι απέναντι. Ναι. Εγώ έχω φτιάξει τσουρεκάκια, το χταπόδι το κρασάτο με πορτοκάλι και το γάβρο το ξυδάτο. Αυτά. Να είστε καλά. Σας καλωσορίζουμε και εμείς στο χωριό μας. Να είστε καλά. Είναι μια εκπομπή πάρα πολύ ωραία, δεν τη χάνουμε καθόλου. Εγώ έχω φτιάσει ψάρι πλακί, τη Κολοκυθιά στα λουλούδια γεμιστά, με τυρί, ανθότυρο, φέτα και τηγανισμένο μέσα στο λάδι. Και τυρόπιτα με χωριάτικο φύλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Σας καλωσορίζω και εγώ. Καλώς σας βρήκαμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είσαστε πάρα πολύ όμορφοι. Από κοντά. Από κοντά. Η τηλεόραση σας αδική. Μπράβο. Σας δείχνει πιο μεγάλη, σας δείχνει πιο παλιά. Γριά, χοντρή. Εγώ μόλις σας είδα τρελάθηκα. Μα τέλος πάντων, λοιπόν, κάντε κάτι να με σώζετε. Βεβαίως. Εγώ τρελάθηκα. Λοιπόν, λέω, αυτή η μινιατούρα είναι η κοπέλα αυτή που βλέπουμε. Εγώ έχω κάνει τον μπακλαβά. Και έχω κάνει και κολοκυθοκεφτέδες, οι οποίοι είναι από τον κήπο μου όλα τα υλικά. Πολλά φιλιά και χαιρετισμού στον αδερφό μου και στην ύφη μου στην Αμερική, στο Νιου Τζέρσι. Να είστε καλά. Δώστε το μικρόφωνο. Το κατσαμάκι. Το κατσαμάκι. Εντάξει. Να είστε καλά, το ξεχάσατε, δεν πειράζει. Καλώς ήρθατε στον τόπο μας. Εγώ είμαι η πρόεδρος της παραδοσιακής χοροδίας, Εδιψού, τα Πεντέμια. Που σας άκουσαν ήδη τηλεθεατές. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας να αναδείξετε τις που αναδεικνύετε τις ομορφιές της Ελλάδος και την εθνική μας παράδοση. Σας η χοροδία μας πολύ. Εμάς είναι 7 χρόνια. Σκοπός μας είναι να διατηρήσουμε κι εμείς την παραδοσιακή μουσική. Και με τα έθιμα του τόπου μας ασχολούμαστε. Έχετε σας μαγειρέψει κιόλας. Έχω μαγειρέψει τα ντολμαδάκια για λατζί με αμπελόφυλλα και την παραδοσιακή καρυδόπιτα. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και άλλη τραγουδίστρια. Καλωσορίσατε στο χωριό μας. Είμαστε από τη χοροδία. Εγώ έχω φτιάξει την τυρόπιτα και την καρυδόπιτα. Να είστε καλά. Πάρα πολύ. Και να εγώ είστε σας καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Εγώ έχω μαγειρέψει τα σουτζουκάκια. Πιο... Μπράβο, τα σουτζουκάκια, τα κεφτεδάκια στη φάδο και τη μπίτα αυτή που είναι με ανθότυρο. Ωραία. Να είστε ευχαριστώ. Καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στην πόλη μας. Να είστε καλά. Εγώ θα σας παρουσιάσω το γλυκό αυτό, λέγεται σαλάμι. Είναι παραδοσιακό γλυκό. Χαλβάς δεν είναι. Μοιάζει για χαλβάς, αλλά το βιβλίο που το έφτιαξα το ονομάζει σαλάμι. Σαλάμι, και τι έχει μέσα, είναι παραδοσιακό, δεν έχει, έχει ξύσμα πορτοκαλιού, ξύσμα λεμονιού, κανέλα. Είναι σιμιγδάλι, ναι, 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 στα υλικά του χαλβά. Μάλιστα. Αλλά το ονομάζει το έτσι, σαλάμι. Ναι. Είναι από, τη, από ένα βιβλίο παραδοσιακό που έχει συνταγές της Εδιψού. Η μουστόπιτα, που είναι από το μούστο, και τα παραδοσιακά τυροπιτάκια. Ωραία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στην πόλη μας. Να είστε καλά. Εγώ έχω φτιάξει το κρέας αυτό. Πιο ψηλά το μικρόφωνο. Είναι ψαρονέφρι, γεμιστό με τυρί. Μανιτάρια. Μανιτάρια, τυρί, μπέικο. Και κρέμα γάλακτος. Κρέμα γάλακτος, μπέικο και ζαμπόν. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στην πόλη μας. Και σας και το συνεργείο σας. Εγώ έχω φτιάξει τα ντοματοάυγα. Έχω φτιάξει τι έχει μέσα τυρί. Ντομάτα, αυγό,
και τυράκι. Επειδή εδώ στην περιοχή. Δηλαδή, έχουμε... ανοίγετε την ντομάτα και βάζετε μέσα αυγό. Ναι, ντομάτα με αυγό χτυπημένο. Α, το έχετε κάνει σαν ομελέτα. Και μετά τι το κάνετε, το βάζετε. Στην τραπατζάδα και στο φούρνο με τυράκι, ναι. Την πίτσα τη χωριάτικη, όπως την κάνανε οι γιαγιές τα παλιά τα χρόνια, πάλι με αυγό, γιατί δεν είχαν κρέμες γάλακτος και τέτοια πράγματα, και τα κολοκυθά και τα γεμιστά, τα καθιστά, επειδή κάθονται και δεν είναι τα μεγάλα. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Πιο δύσκολα τα γεμίζετε έτσι όμως. Πιο εύκολο πολύ είναι. Πιο εύκολο, πολύ πιο εύκολο. Γιατί εγώ νόμιζα ότι το μεγάλο, όχι ότι έχω γεμίσει πολλές φορές, 3-4 στη ζωή μου, αλλά... Ναι. Και τόσες πολλές είναι για μένα. Γεια σας. Γεια σας. Μέσα στο κυρίας και ένας κύριος. Βέβαια. Εγώ έχω φτιάξει αυτή την πίτα εδώ. Είναι η πίτα του γάμου. Ένας κύριος και έκανε την πίτα του γάμου. Τι να υποψιαστώ. Αυτό το φτιάχνανε από πολύ παλιά. Παντρευτήκατε. Τρεις φορές. Γι' αυτό φτιάχνω τέτοια πίτα. Γι' αυτό φτιάχνω την πίτα αυτή. Ο τρίτος γάμος κράτησε. Στέριωσε με αυτή την πίτα, ναι. Είναι παλιό έθιμο και το φτιάχνουν, είναι και ντυμένοι όλοι στο χέρι. Μισό λεπτό. Όσοι λοιπόν πάτε για τρίτο γάμο και θέλετε να στεριώσει, ελάτε να σας φτιάξουμε πίτα. Να μάθετε αυτή την πίτα. Αυτή την πίτα, ευχαριστούμε πολύ. Έχετε παιδιά από τους άλλους γάμους. Από όλους. Από όλους. Ωραίος είσαι, φίλε μου, μπράβο. Έχει πιάσει το νόημα. Εύχομαι να είσαι ευτυχισμένος. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε την τιμή και ήρθατε. Λίγο πιο ψηλά. Και το συνεργείο σας μαζί. Εγώ είμαι από το Σύλλογο Γυναικών. Έχω φτιάξει το φαγητό αυτό. Είναι διάφορα κρέατα, τα οποία τα έχω βάλει στη στάμνα. Και τυράκι μέσα και λίγο ντοματίζα και τα γαρνίζα και με την ντομάτα και το ωραίο βασιλικό. Πολύ και έχω φτιάξει ωραία. Και το παραδοσιακό γλυκό που φτιάχνουμε εδώ στη Λεπτό, το Σίκο. Πολύ αυτά. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλώς ορίσατε. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο. Ναι. Εγώ έχω φτιάξει το σαρεκλί, το οποίο το φτιάχνει η μαμά μου, γιατί είναι και πρόσφυγες πολύ εδώ. Και είναι εδώ το παραδοσιακό σαρεκλί. Ωραία. Σας καλωσορίζω και εγώ με καλώς τη σειρά σας μου. Βρήκαμε. Εγώ έχω φτιάξει την μελιτζανόπιτα, μελιτζάνα με κιμά, και τη σπανακοτηρόπιτα. Να είστε καλά. Μάλλον εγώ δεν μαγειρεύσα, έφτιαξα μόνο την κουλούρα του γάμου και εγώ και έντυπα. Κι άλλη κουλούρα γάμου, πόσες ναι. φορές είστε παντρεμένοι εσείς. Μία. Μία. Μήπως πρέπει να το ξανασκεφτείτε. Όχι. Και θέλω να σου πω ότι εδώ έχει μια συγγενής μου, μια, η Ντίνα Ιμπουλή, έχει μαγαζί και έφτιαξε αυτά. Δεν το προβάλλω, συγγνώμη. Τι που είναι το είπα. Όμως. Απλά είναι δύο παραδοσιακές συντάγες της Εδιψού, μπακαλιάρος με κρεμμύδι και σταφίδες. Και εδώ τα κεφτεδάκια με σάλτσα. Είναι με σάλτσα, αλλά μετά τα αυγόκοψε. Είναι της Εδιψού, λέει, παλιές μετά συνταγές. Μετά τα αυγόκοψε. Ναι, ναι, το δηλαδή βρήκε... Δηλαδή τι μετά χτύπησε αυγό από ναι, πάνω. Ναι, ναι, ναι. Είναι παραδοσιακές του τόπου. Εντάξει, ό,τι πείτε. Και πάλι ευχαριστούμε. Καλό και εγώ καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό εμείς ολοκληρώσαμε την εκπομπή Κυριακή στο χωριό. Εδώ στα Λουτρά Εδιψού και βεβαίως αν έχετε τη δυνατότητα, έστω και για ένα διήμερο, ένα Σαββατοκύριακο, μπορείτε να έρθετε εδώ, να περάσετε καλά, γιατί ο κόσμος είναι φιλόξενος και έχετε πάρα πολλές δυνατότητες. Ας μην ξεχνάτε και τα Ιαματικά Λουτρά. Να είστε καλά, γεια σας.